Η Γερμανία μετά την κόντρα στη Σύνοδο Κορυφή με τη Γαλλία και την Ιταλία, με επίκεντρο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την πυρηνική ενέργεια, τώρα επανακάμπτει χτυπώντα εκεί που πονάνε, δηλαδή στο δημόσιο χρέο που είχε αφαιθεί ελεύθερο λόγω τη πανδημία του κορονοϊού. Η Γερμανία επιστρέφει και θέλει να πάρει και πάλι τα Ινία, επιβάλλοντα μαζί με τι υποτελεί τη χώρε, που συμποματικά ήταν και οι παλαιοί σύμμαχοί του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την επαναφορά του Συμφώνου Σταθερότητα ή την επαναφορά των πολιτικών σκληρή λιτότητα και επιτροπία. Αυτό απλά σημαίνει ότι οι υποσχέσει των κομμάτων, και ειδικότερα του Κυριάκου Μητσοτάκη που θέλει να ξανακυβερνήσει, είναι κενό γράμμα. Μιλούσαν χωρί τον ξενοδόχο που είναι το Βερολίνο μετά τι υπογραφέ των μνημονίων από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, μετά τι εκλογέ τη 25η Μαου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε βάλει διακόπτη δαπανών και παροχών σε όλε τι χώρε. Με κοινή του επιστολή, που δημοσιεύεται σε αρκετέ ευρωπαϊκέ εφημερίδε, 11 Υπουργοί Οικονομικών τη Ευρωζώνη ζητούν τη σύσφυξη τη δημοσιονομική πολιτική. Ενορχιστρωτή αυτή τη κίνηση είναι ακόμα μία φορά η Γερμανία, ενώ στην επιστολή συμμετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών Τσεχία, Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Κροατία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λετωνία, Εσθονία και Λουξεμβούργου. Όπω τονίζουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει στα επίπεδα του χρέου να αυξάνονται από κρίση σε κρίση. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν ότι το ανώτατο όριο χρέου θα πρέπει να τηρείται από κάθε χώρα με δραστικέ και άμεσε παρεμβάσει, δηλαδή σκληρή λιτότητα. Παράλληλα, είναι αντίθετε στην πρόταση τη Επιτροπή για ένα πιο χαλαρό και μακροπρόθεσμο σχέδιο μείωση του χρέου. Στόχο των Βορείων είναι να μπει ένα σφιχτό όριο στι πρωτογενεί δαπάνε, ώστε να επιτυχάνονται υψηλά πλεονάσματα.